Και τώρα θα εξετάσουμε την τρίτη μέθοδο. Όμως η τρίτη μέθοδος, η οποία είναι για να ανοίξει γραμμές εφοδιασμού, μπαίνει στο παιχνίδι από τον τρίτο γύρο και μετά. Και εμείς είμαστε ακόμα στον πρώτο γύρο, επομένως δεν την εξετάζουμε καθόλου. Τώρα, κανονικά θα πηγαίνουμε να εξετάσουμε την τέταρτη μέθοδο κίνησης για τις μονάδες μας, όμως υπάρχει μια εξαίρεση. Υπάρχουν δύο μονάδες, μία μονάδα συγγνώμη, σε κάθε μέτωπο, δύο στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι το Mobile Group Popov, όπως βλέπετε, και η τρίτη τεθωρακισμένη στρατιά, αυτοί οι δύο σχηματισμοί πιο σωστά, θεωρούνται μονάδες ιχνή του δόρατος, που θα λέγαμε στα ελληνικά spearhead, όπως σας χαρακτηρίζει το παιχνίδι. Για αυτές τις μονάδες, επειδή έχουν τον ειδικό ρόλο να προελάσουν όσο πιο μακριά και γρήγορα μπορούν, χωρίς να κοιτάνε και πολλά πολλά, να το πω έτσι, δεν εφαρμόζονται οι μέθοδοι κίνησης από 4 έως 9. Άρα θα πάμε να εξετάσουμε κατευθείαν την κίνηση 10. Όμως πριν το κάνουμε αυτό, δύο πραγματάκια που ξέχασα δυστυχώς και πρέπει να τα διορθώσω όσο είναι καιρός. Λοιπόν, θυμάστε ότι παίξαμε μία κάρτα προηγουμένως, ως Γερμανοί, παίξαμε μία κάρτα και τελείωσε το impulse. Στο τέλος του impulse, το που κάνουμε είναι ότι τραβάμε μία κάρτα από την στίβα με τις κάρτες για να αναπληρώσουμε, να φέρουμε πάλι το χέρι μας σε αυτό που επιτρέπει ο γύρος και συγκεκριμένα να το φέρουμε στις 4 κάρτες. Άρα τραβάμε μία κάρτα. Α, ωραία. Τι θέλαμε αυτή, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει ακόμα μέχρι το δικό μας το impulse. Τέλος πάντων, θα το δούμε στο δικό μας το impulse. Τελείωσε αυτό. Και ένα δεύτερο που ξέχασα να σας πω, ή που ξέχασα να κάνω μάλλον, αλλά ευτυχώς δεν έχει σημασία στο παιχνίδι, είναι έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι ότι κοιτάμε την βοηθητική κάρτα, όταν την αποφασίσουμε ποια είναι η κύρια, ποια είναι η βοηθητική, κοιτάμε την βοηθητή αν έχει κάποιο event, όχι αυτά που κάποιο γεγονός, όχι αυτό που χαρακτηρίζονται σαν special event, ένα κανονικό γεγονός, σαν αυτό, command event, όπως τα λέει το παιχνίδι, το οποίο εφαρμόζεται. Αν υπάρχει τέτοιο γεγονός, το εφαρμόζουμε αμέσως πριν προχωρήσουμε. Εδώ όμως το event, το γεγονός που έχει μονάδα, είναι από τον έκτο γύρο και μετά έρχεται σε ίσχυ, επομένως έτσι και αλλιώς δεν θα ενεργοποιούνται, επομένως συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Δυστυχώς αυτό είναι το κακό στο σόλο, ειδικά μερικά πράγματα είναι εύκολο να τα ξεχάσει κανείς. Και πάμε να δούμε τώρα τις υπόλοιπες μονάδες που έχουν μείνει από το Group Popov, να εξετάσουμε την κίνησή τους με τις μεθόδους από 10 έως 12. Άλλες τρεις μέθοδοι κίνησης είναι. Και πάμε στην 10η μέθοδο, η οποία είναι και αυτή σε αύξουσα, δηλαδή ξεκινάμε το μικρότερο selector number, το μικρότερο ρυθμό επιλογής, και πάμε προς τα πάνω, και είναι να ακολουθήσουμε τα βέλη κίνησης. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτά τα συμβολάκια, τα οποία νομίζω είναι σαφή. Είναι αυτά τα συμβολάκια, τα βελάκια πάνω στο χάρτη. Αυτά λέγονται βέλη κίνησης και τα οποία δείχνουν την προτιμητέα κατεύθυνση που θα πάρει μια μονάδα για να κινηθεί. Υπάρχουν τα primary, τα κύρια, και πάνω και τα δευτερεύοντα που είναι με αυτό τη γραμμούλα, την μπάρα, άλλοι το λένε γιώτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι τα βέλη και αυτές οι μπάρες που είναι τα βέλη είναι η πρωτεύουσα κατεύθυνση και τα μπάρες είναι τα δευτερεύοντα. Τώρα, τι έχει αυτή η μέθοδος? Αυτή η μέθοδος σου λέει κίνησε τη μονάδα, δεν έχει κάνει κάτι μέχρι στιγμής, μπορείς να κινήσει αυτή τη μονάδα ακολουθώντας τα βέλη, αλλά με τι περιορισμό? Ότι θα πρέπει να εξαντλήσεις το περιθώριο κίνησης της μονάδας. Δηλαδή, π.χ. αυτή η μονάδα που είναι η πρώτη που θα εξετάσουμε, θα πρέπει να εξαντλήσει την κίνηση της ΔΕΔ, να εξαντλήσει τους 6 πόντους κίνησης, ακολουθώντας πάντοτε τα βέλη. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν κινείται με αυτή τη μέθοδο. Έτσι. Λοιπόν, όπως είπαμε όμως, να ξεκινήσουμε με τη σειρά, δεν νομίζω, γιατί δεν βλέπω να έχουν πολύ χώρο αυτές οι μονάδες να κινηθούν. Έτσι, για το τυπικό, αυτή όπως είπαμε, το βέλος πάει μπροστά, το κύριο βέλος, δεν μπορεί να πάει, είναι από ένα ζώνη, από ζώνη εχθρική σε ζώνη εχθρική, δεν βλέπω να υπάρχει και δευτερεύον βέλος, εδώ γιατί μπορείς να ακολουθείς και δευτερεύοντα βέλη, άρα
και σίγουρα θα πέσει σε ζώνη φοβερό, δεν την εξετάζουμε. Μετά είναι η 8 ή 7, αυτές είπαμε, όχι, όχι, άρα πάμε στην 5. 5 είναι μια μονάδα πεζικού, 4 βήματα, πάλι με το βέλος δεν μπορεί να κινηθεί, δεν υπάρχει δευτερεύον βέλος, που θα, το μόνο που θα μπορούσε να πάει εδώ και μετά, ίσως να επανέλθει εδώ πέρα και έτσι να κάνει μια κίνηση, αλλά δεν υπάρχει βέλος για να το κάνει, επομένως ούτε αυτό κινείται. Τώρα η μονάδα 6 εδώ πέρα, αυτή δεν μπορεί να κινηθεί, γιατί με το που θα φύγει από το, μα μπορεί να, και το κύριο βέλος της νομίζω είναι, ναι, είναι κατευθείαν πάνω στη γερμανική μονάδα και ας το επιβεβαιώσουμε, και αυτή η δουλειά μας εδώ, ναι, είναι κατευθείαν πάνω στη γερμανική μονάδα, δεν υπάρχει και από τη βλέπω δευτερεύον βέλος, άρα σίγουρα δεν μπορεί να κινηθεί με αυτή τη μέθοδο, και να μπορούσε όμως θα πήγαινε κάπου αλλού, δεν θα το έκανε. Η μονάδα 7 που δεν έχει κινηθεί, τώρα για να δούμε με τα βέλη, και αυτή όμως που θα πάει πρέπει να κινηθεί 4, τα βέλη είναι όχι, κατευθείαν στη μονάδα, δεν υπάρχει δευτερεύον βέλος, η μονάδα αυτή το ίδιο, εδώ υπάρχει δευτερεύον βέλος, αλλά είναι ένα ημιζών, άρα αυτή η μέθοδος αποκλείεται, το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα εδώ την 9, δεν μπορεί να το κάνει. Μετά, μια πιο γενική μέθοδος, πάμε στις εξετάσαμε όλοι δηλαδή, πάνω αυτές, πάμε στην 11 μέθοδο που λέει πιο κοντά στον σκοπό του, στον αντικειμενικό σκοπό, στο objective του μετόπου. Θέλει να είναι πιο κοντά, όχι απλώς στην ίδια απόσταση, και τη μετράμε την απόσταση αυτή σε καθαρά εξάγωνα, χωρίς να μετράμε πόντους κίνησης. Αλλά το θέμα είναι να μπορεί να μετακινηθεί η μονάδα, και αυτές είναι πάλι σε σειρά ανόδου, αύξουσα. Ξεκινάμε πάλι από αυτή τη μονάδα, η οποία πάλι δεν μπορεί να κινηθεί, γιατί είπαμε το λόγο, εδώ που θα μπορούσε να πάει, μπορεί να πάει, εντάξει, θα μπορούσε να πάει εδώ, αλλά εδώ δεν θα καλύπτει μετά κανένας αυτό το εξάγωνο, επομένως δεν μπορεί να κινηθεί. Μένει πως είναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, στην 5. Τώρα 5 έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε. 5 μπορεί πληρώνοντας 3 προσπαθούς να πάει εδώ. Εδώ είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και εκεί που είναι, και αν έρθει εδώ θα είναι 1, 2, 3, 4, 5. Για να δούμε. Ναι, και λέει αγνοούμε το τερέν, έτσι, το συγκεκριμένο τερέν που υπάρχει εδώ, λέει και αυτό το ποτάμι και τα δάση τα αγνοούμε, άρα είναι όντως πιο κοντά. Δεν πηγαίνει σε enemy zone, άρα αυτή η μονάδα όντως μπορεί να κινηθεί. Δεν χαλάει το μονάδα θα είναι περικυκλωμένη, συνεχίζει να είναι, άρα αυτή πηγαίνει ένα πιο κοντά, ή γυρίζουμε και στο πλάι για να δείξουμε ότι κινήθηκε, πάει ένα πιο κοντά στον αντικειμενικό σκοπό της μονάδας. Λοιπόν, πάμε στην 6, η 6 θα μπορούσε να πάει ένα πιο κοντά, αλλά όπως είπαμε θα αφήσει ακάλυπτο το... Τώρα αυτό είναι σχετικό αν το αφήνει ακάλυπτο, για να δούμε. Η 6 σίγουρα μπορεί να πάει, όχι, για να δω, είναι δάση εδώ, είναι. Μισό, γιατί αυτό θέλει δουλειά τώρα. Είναι δάση, είναι μηχανοκίνητη μονάδα, άρα είναι 3, θέλει 1 για να φύγει και 3, 4, πάει εδώ πέρα. Εδώ όμως, 4, και να πάει μετά στο broken, θέλει 4 και 2, 6, μπορεί να έρθει εδώ αυτή η μονάδα, το οποίο σαφώς είναι ένα πιο κοντά. Όμως, να δούμε αν μπορεί να το... Θα το κάνουμε βάσει τους περιορισμούς που είπαμε ότι έχουν αυτές τις μονάδες. Λοιπόν, για να δούμε. Λέει, περικυκλωμένη μονάδα, όχι.
Εδώ είναι. Αν μπορεί να μια μονάδα να είναι εμείς σε ένα αν θα μπορούσε η μονάδα μετά να αυτό να το δούμε λίγο. Αν υποθέσουμε ότι την κάνει την κίνηση, έτσι, κάνουμε μια υπόθεση ότι πάει εδώ, σπάει το control, πάει 4 και επανέρχεται εδώ και πάει 6. Ας πούμε ότι έρχεται εδώ. Μπορεί κάποια από αυτές τις μονάδες να μπει. Δεν είναι ο σκοπός. Υπάρχει zone control, δεν υπάρχει zone control. Όχι, αυτή πρέπει να σταματήσει εδώ. Λοιπόν, και μάλλον θα το κάνει, γιατί δεν βλέπω κάποιο τρόπο αυτή η μονάδα να μπορεί να μπει εδώ. Γιατί θα μπορούσε 2, 3, αλλά εδώ θα σταματήσει γιατί υπάρχει αυτή η μονάδα. Προξιμήτη σταματάει εκεί. Νομίζω ότι δεν μπορεί. Αν... δεν λέει πουθενά να μείνει στο ότι αυτές οι μονάδες μένουν μέσα στις πόλεις. Όχι, τόσο. Πάμε τότε. Άλλωστε, θα διορθωθεί αυτό, πάει και 6. Πάμε για την 7 τώρα. Η 7, 7 πάλι πιο κοντά. Είναι 1, 2, 3. Αν πάει 7 θα μπορούσε θεωρητικά να πάει εδώ και πάλι 1, 2, 3. Δεν έρχεται πιο κοντά. Η 8. Το θεωρητικά θα μπορούσε να πάει εδώ, αλλά για να δούμε είναι 1, 2, 3, 4 και αν πάει εδώ είναι 1, 2, 3, 4, δεν έρχεται πιο κοντά, είναι ακριβώς τα ίδια σε όπως τα μετράμε, επομένως δεν μπορεί ούτε η 8 να κινηθεί με αυτή τη μέθοδο. Πάμε τώρα στην 9. Η 9 είπαμε, ναι, και η 9 όπως και η 5 όμως μπορεί να μετακινηθεί, δεν πάει την περικύκλωση, γιατί η 9 μπορεί να πάει να κατευθύνει εδώ 3 και 4. Γιατί αυτή η μονάδα είναι περικυκλωμένη, αυτά τα εξάγωνα ελέγχονται από αυτές τις μονάδες και αυτά ελέγχονται από αυτές, παραμένει περικυκλωμένη η μονάδα και έρχεται πιο κοντά στον στο αντικειμενικό σκοπό. Να το πιο έχει μείνει εδώ που έχουμε ελέγξει, η 4 έχει κινηθεί, η 8. Λοιπόν, έχουν μείνει αυτές. Να πάμε όμως προς τον πατέρα κανείς με σειρά. Και πάμε στην 22, την είχαμε ξεχάσει την 22, πιο κοντά στο Phantom Detective. Και έτσι νομίζω μας λύνει και το δίλημα, γιατί έρχεται εδώ, δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού, είναι πιο κοντά στον στο Objective. Έτσι. Και εδώ δεν είναι. Θα μπορούσε να πάει και εδώ, αλλά είναι 1, 2, 3, 4 και από εδώ και 4. Αλλά το προτιμούμε αυτό γιατί είναι πιο κοντά, υπάρχει ένας όρος. Προτιμάμε αυτά που είναι πιο κοντά σε πιο αδύναμες, δίπλα σε πιο αδύναμη εχθρική μονάδα, άρα εδώ είναι 3, εδώ είναι παραπάνω, πολύ παραπάνω, επομένως προτιμάμε αυτό. Και πάμε και στην τελευταία μέθοδο κίνησης που εξετάζουμε. Δεν είναι απαραίτητο κίνητο όλες οι μονάδες, έτσι. Λοιπόν, είναι να ενισχύσουμε μια πιθανή επίθεση και λέει αν υπάρχει μονάδα που δεν έχει κινηθεί και είναι και δεν είναι δίπλα σε μια γερμανική μονάδα, μετακινήσετε σε ένα εξάγωνο δίπλα σε γερμανική μονάδα που επίσης είναι του
υπάρχει ήδη μια μονάδα σοβιετική η οποία είναι ενεργή, και, αλλά αυτό δεν εφαρμόζεται σε για μονάδες οι οποίες είναι ήδη, άρα δεν ισχύει ούτε για αυτή, ούτε για αυτή, ούτε για αυτή, γιατί είναι ήδη δίπλα σε μονάδες. Τέλος λοιπόν, τελειώσαμε τις κινήσεις, τελειώσαμε τις μεθόδους κίνησης και πάμε να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Τις έχουμε εξετάσει, έχουν κινηθεί όσο μπορούσαν να κινηθούν, δεν σημαίνει ότι θα κινηθούν όλες, το είπαμε πάλι αυτό. Και πάμε να δούμε στη συνέχεια τι έχει. Στη συνέχεια το παιχνίδι μας λέει να δούμε για πιθανές επιθέσεις. Πάμε τώρα στην ψυχή, ας το πούμε έτσι, του κάθε board game, που είναι οι μάχες. Λοιπόν, για να δούμε αν θα επιτεθούν τα στρατεύματά μας, ξεκινάμε και υπάρχουν κριτήρια. Δηλαδή δεν επιτίθεται για τυφλά, έτσι, όπως και ο παίκτης ο άνθρωπος δεν θα επιτίθεται για τυφλά, θα κοίταζε κάποια πράγματα να δει αν μπορεί να επιτεθεί, αν τον συμφέρει να επιτεθεί. Έτσι θα έκανε και εδώ. Λοιπόν, πώς ελέγχουμε? Ελέγχουμε τις μονάδες, εμάς που προελέγχουμε είναι αυτές που είναι δίπλα σε θερικές μονάδες, έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά πρέπει να είναι ενεργές, έτσι, πρέπει να είναι εφοδιασμένες, το οποίο είπαμε δεν το ελέγχουμε στον πρώτο γύρο, όλες είναι εφοδιασμένες, και φυσικά να μην είναι dispersed όπως είναι αυτή η μονάδα. Λοιπόν, και ξεκινάμε, την ελέγχουμε, ελέγχουμε τις μονάδες μία-μία, αυτές που είναι δίπλα, έτσι. Δηλαδή, θα ελέγξουμε αυτή, 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 αυτές εδώ τις δύο. Αυτές θα ελέγξουμε αν μπορούμε να επιτεθούμε με αυτές. Εννοείται, θα ελέγξουμε ένα εξάγωνο, κάθε εξάγωνο στόχο. Θα ελεγχθεί μία φορά, θα το ελέγχουμε δύο-τρεις φορές. Και πάμε με αύξουσα, και εδώ πέρα, πάμε με αύξουσα σειρά. Και η πρώτη που κοιτάμε το νούμερο 1 που είναι δίπλα σε αυτή τη μονάδα. Κοιτάζουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή τη μονάδα. Λοιπόν, συμπεριλαμβάνουμε στον υπολογισμό μας και όλες τις ενεργές μονάδες που είναι δίπλα και δεν έχουν επιτεθεί ακόμα, καθώς και τις μονάδες που μπορούσαν να μπουν σαν ενισχύσεις, σαν ριζέρβα. Στα ριζέρβα δεν έχουμε κάτι από τον group Popov, επομένως δεν υπάρχει κάτι να μπει. Άρα είναι, θα εξετάζουμε αυτή η μονάδα μόνο εναντίον αυτής. Υπήρχε και άλλη μια περίπτωση, δούμε τη μονάδα αυτή, πώς είναι, υπήρχε και άλλη μια περίπτωση, αν η βοηθητική κάρτα είχε μια τακτική, combat tactic που λέει εκεί πέρα, που έλεγε assault coordination, συνδυασμό επίθεσης ή συγγνώμη, είναι assault coordination που ακριβώς θα σήμαινε τι, ότι και οι μη ενεργές μονάδες, δηλαδή αυτές οι δύο, θα μπορούσαν να συμμετέχουν για να τις μετρήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι μετράμε. Βγάζουμε ένα ειδικό λόγο, μια αναλογία δυνάμεων, την οποία λαμβάνουμε υπόψη μας όχι μόνο τη δύναμη, γιατί η κύρια δύναμη είναι προφανώς είναι 6 προς 3, έτσι, 2 προς 1 υπέρ του επιτιθέμενου. Όμως, προσθέτουμε στη δύναμη εδώ του αμυνόμενου ή αφαιρούμε κάποια πράγματα και ξεκινάμε. Το πρώτο είναι σε βελτιωμένη θέση, in pro position, αυτό το σύμβολο είναι, άρα είναι 3 και ένα 4. Αν ο αμυνόμενος είναι δίπλα σε άλλη μονάδα αμυνόμενη, και δεν είναι, είναι μόνος του περικυκλωμένος. Αν όλες οι μονάδες επιτίθενται από την άλλη μεριά ενός από τους ποταμούς, τους μεγάλους, όχι. Αν όλες οι μονάδες είναι διασκορπισμένες, όχι, καμία δεν είναι, και αν όλες οι μονάδες είναι εκτός, δεν έχουν εφόδια, που πράγμα δεν ισχύει. Άρα έχουμε 6 προς 4, στην ουσία 1,5 θα λέγαμε προς 1. Και μας λέει το εξής, ότι αν η αναλογία είναι μεγαλύτερη από 3 προς 1, προχωράει η επίθεση. Αν είναι λιγότερο από 1 προς 1, δεν προχωράει η επίθεση. Τώρα, εδώ που είμαστε ανάμεσα, τι κάνουμε τώρα, λαμβάνουμε υπόψη μας και κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, απολογίζουμε τώρα το tactical value, όπως το λέει το παιχνίδι, που προσθέτουμε το command value της
κάρτας που ενεργοποίησε, που είναι σε 4. Δηλαδή, ξεκινάμε 4. Αν η δύναμη είναι μεγαλύτερη από 2 προς 1, είπαμε δεν είναι. Αν είμαστε, έχουμε artillery barrage bonus, έχουμε. Άρα 4 και ένα 5. Αν είναι υποστηριζόμενη επίθεση, είναι 6. Αν μόνο οι Σοβιετικοί έχουν τεθωρακισμένο, ναι, πάμε στο 7. Αν είναι περικυκλωμένες επιτιθέμενες μονάδες, δεν είναι. Και εάν θα είχαμε πλαγιοκόπηση, και πάλι δεν έχουμε. Και είναι ο στόχος δεν είναι VPHEX. Να δούμε αν οι τακτικές μάχες ισχύουν, όλες λέει οι τακτικές μάχες στην βοηθητική κάρτα ισχύουν για αυτή τη μάχη. Για να δούμε, είναι το τι τακτική μάχη έχεις, γιατί πάντα εφαρμόζεται, είναι NKVD τακτική μάχης και ναι, μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα φτάσαμε στο 8 και ναι, και μας λέει εδώ πέρα ότι εάν είναι πάνω ή ίσο με το 7, τότε προχωράει η επίθεση. Άρα όντως θα έχουμε αυτή την επίθεση. Πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται αυτή η επίθεση.